Γεια σας. Σας καλωσορίζω σε ένα νέο βίντεο του καναλιού μας. Επίζω να είστε όλοι καλά και ψυχικά και σωματικά με όλα αυτά που περνάμε. Επίζω με το νέο βίντεο να μας σας αρέσει. Ας προχωρήσουμε. Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί αντικείμενο μελέτη για αιώνε και όσο και αν νομίζουμε ότι το ξέρουμε απ' και ανακατοτά. Φαίνεται πως εκείνο φροντίζει να κρατάει ακόμα καλά κρυμμένα κάποια μυστικά του. Ο αυροπίνος οχανισμός είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός, ένας ναός που 9 εκατομμύρια δραστηριότητε που στο αύρισμα του χαρίζουν ζωή, κάτι που πολλοί από εμά θεωρούμε ως δεδομένο και απλό, χωρί να αντιλαμβανόμαστε τη τεράστια ποικιλία οργάνων και τμήματων του σώματο που συνεργάζονται ώστε να επιβιώνουμε. Υπάρχουν όμως και κάποιες άγνωστες αλήθειες για το μυστήριο των λειτουργιών του. Κάποιες από αυτές ίσως να, τι τις αγνώσαμε. Το μόνο μέσο του σώματος που δεν έχει παραλογή αίματος είναι ο αδυστηροβοηδής χειτώνας του ματιού. Παίρνει ο τσιγώνα παιδείας από τον αέρα. Ο εκεύαλος του αυρού έχει δυνατότητα αποδίκευσης πληροφοριών ίσιμη 4 τεράπαιτς ενός εξωτερικού σκληρού βίσκου. Ένα νεογέννητο παιδί μπορεί να αναπνέει και να καταπίνει ταυτόχρονα μέχρι να φτάσει 7 μηνών. Το κρανίο αποτελείται από 29 διαφορετικά οστά. Τα νευρικά ελευθερίσματα που στέλνουν από τον εγκέβαλο κινούνται με ταχύτητα 274 χιλιόμετρα την ώρα ένα μόνο ανθρώπινο δικαίωμα παράγει περισσότερα ειδικά ερευνήματα σε μια μέρα από ότι όλα τα κινητά του κόσμου μαζί. Το ανθρώπινο σώμα έχει κατά μέσο όρο τόσο μεγάλη περιεκτικότητα σε δύο που μπορεί να σκοτώσει όλου του τσίρου ενό καιρού. Αρκετή περιεκτικότητα αύρακα ικανή να φτιάξει 900 αμ. αρκετό κάριο το κανόνι ενό παιχνιδιού αρκετό λίπο για να φτιαχτούν 7 πλάκε σαπουνιού και αρκετό νερό για να γεμίσει ένα βαλέρι 50 λίτρων. Η ανθρώπινη καβιά ακρεί 182 εκατομμύρια λίτρα αίμα κατά τη διάρκεια τη ζωή μα. Όσο διαφάσεις αυτή την πρόταση, 50.000 κιλά του σώματο πέβαναν και αντικαταστάθηκαν. Τα έδρια από 8 φάχτηκα από την τρεις μήνες μετά την συλλήψη τους. Η καβιά μια γυναίκα χτυπάει πιο γρήγορα από την καβιά ενό άντρα. Ο Σπορή είχε για έτσι τα οχτώ συνεχόμενα χρόνια. Οι δετσιόγυρες κατά μέσο όρο σώνουν 9 χρόνια περισσότερο από τους αριστερόγυρες. Τα δύο τρίτα των αυλοπών πιένουν του κυβερνόντο προ τα αλήθεια, όταν διηγούνται. Ο μέσο άνθρωπο ξεκινάει το 90% των ανιγρών του. Το συνολικό μήκο των αιμοβόρων αγίων του αυλοπινού σώματο φτάνει τα 100.000 χιλιόμετρα. Κατά μέσο όρο, ο ρυθμό αναπνοή ενό ατόμου είναι ένα τρίτο η τη την άνετη στη σχέση με τον Βενόπολο. Στο τέλο τη ζωή του, ένα άνθρωπο μπορεί να ανακαλέσει περίπου 150 δισεκατομμύρια πληροφορίε. Το 80% τη βιαιμότητα του σώματο φεύγει από το κεφάλι. Όταν κοκκινίζουμε, κοκκινίζει και το στομάχι μα. Νιώθουμε ότι διψάμε όταν η απώλεια υγρών ισούται με το 1% του βάρου μα. Η απώλεια υγρών πάνω από 5% μπορεί να προκαλέσει διπλωμία και πάνω από 10% μπορεί να προκαλέσει φάνατο λόγω αβιβάτωση. Τουλάχιστον 700 έζημα είναι ενεργά στο ανθρώπινο σώμα. Οι άνθρωποι είναι τα μόνα ευεία όταν μπορούν να κοιμούνται ανάσκερα. Ένα παιδί 4 ετών κάνει κατά μέσο όρο 450 ερωτήσει την ημέρα. Εκτό από του αυλούπου και τα κοαρά έχουν ξεχωριστά δαχτυλικά αποτυπώματα. Μόνο το 1% των δαχτυριών μπορούν να προκαλέσουν κάποια ασβένεια. Ο ολόκληρο ο τη γη θα σε ένα κύβο με πλευρέ 20 ενό χιλιόμετρου. Η επιστημονική ονομασία του αφαλού είναι ο βάρο. Τα βότια είναι ο ναυτικό του αυλουμπίνου σώματο που δεν μπορεί να επιβοληθεί από μόνο του. Κατά μέσο όρο, ο αύλο χρειάζεται 7 λεπτά για να αποκοιμηθεί. Οι δεξιόγειδε μασάνε το βαγίτο του στη θεία πλευρά του σώματο, ενώ οι αριστερογείδε στην αστελή μόνο το 7% του πλουδισμού. Είναι αλυστηρόγελες. Η μυρωδιά του μύρου και της μπανάνας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του φάλους. Αν δεν κόβαμε ποτέ τα μαλλιά μας στο τέλο τη ζωή μα, το μήκος του θα έφτανε τα 725 χιλιόμετρα. Από όλου του που μπορούν να κονίσουν τα αυτιά του, μόνο το ένα τρίτο μπορεί να κονίσει μόνο το ένα αυτοί του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ένας άνθρωπος μπορεί να καταπιεί κατά λάβους 8 μικρές αλάγνες. Το συνολικό βάρος των βακτηρίων στο ανθρώπινο ζωμα φτάνει τα 2 κιλά. Το 99% του ασυστήρου στο ανθρώπινο βρίσκεται στα φώτια. Τα χείρι είναι 100% πιο ευαισθητά από τα άκλα των βακτήρων το βελί αυξάνει τους πάλμους της καβιάς εκατό φορές περισσότερο από το κανονικό. Η συνολική δύναμη των μαζιτήρων μειών στη μια πλευρά του σαγονιού ισούται με 195 κιλά. Κατά τη διάρκεια ενό φιλιού μεταβίβουμε στον αρό 278 διαβολητικά ειδή φαχτερίων. Ευτυχώ το 95% αυτών είναι αυραβή. Η παβενοβοβία είναι ο φόβο των παβένων. Εάν συλλέγατε το σύνολο του σιβύρου που πηγαίγεται στο ανθρώπινο σώμα, θα παράγετε μόνο ένα μικρό χραμάσι, αρκετά μεγάλο για να το προσωπείτε μόνο στο ρόι σα. Υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικοί γη που προκαλούν ένα κρυολόγημα. Αν κάποιο φυλάει ένα άλλο άτομο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από άποψη υγιεινή. Από το να τρώσει μια τσίγλα καθώ ομορφωθεί το επίπεδο τη οτσιότητα στην στοματική κυριότητα. Μπορείτε να χάσετε 150 δίμηδε ανά ώρα αν χτυπήσετε το κυβάι σα στον τίγο. Τα ανθρώπινα ότα είναι τα μόνα σώα που μπορούν να συνδυάσουν ιδίε χαμέ. Το ανθρώπινο δέμα έχει πλήρω αντικατασταθεί περίπου χίλιε φορέ στη διάρκεια τη ζωή ενό ατόμου. Επίση, να σα άρεσε το βίντεο μα. Αν σα άρεσε, κάτε ένα ρίκε και κάτε και εγγραφή στο κανάλι μα ώστε να σα έχετε ευοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Γεια σα, ω την επόμενη φορά.